σχέση της τέχνης του θεάτρου με τα ίδια της τα αντανακλαστικά. Τι συμβαίνει όμως όταν η ιστορία ως αφήγηση παράγει οργή, απελπισία, χρεοκοπία, πείνα, αυτοκτονίες, που συμβαίνει σήμερα. Πώς αντιδράει η τέχνη του θεάτρου σε αυτόν τον εξτρεμισμό της πραγματικότητας. Πώς ανταποκρίνει το θεατής σε αυτό. Αυτό μπορεί να το πετύχει το θέατρο μέσω της αφήγησης των μαρτυριών. Να δείξει δηλαδή πόσο πολύ μακριά είναι τα όρια της οδύνης των ανθρώπων από αυτό που νομίζουμε καλοκαθισμένους καναπέδες μας μπροστά στις οθόνες των τηλεοράσεών μας. Επίσης πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να υπενθυμίσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα που είναι κρυμμένη μέσα στην πραγματικότητα. Υπάρχουν δυνατότητες μέσα στην πραγματικότητα τις οποίες δεν τις παίρνουμε. Οι κινήσεις ακτιβιστικού χαρακτήρα των καλλιτεχνών είναι μια άλλη ενδεχόμενη στάση, όταν οι καλλιτέχνες όχι με την τέχνη τους ακριβώς, αλλά με τη δράση τους παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο. Κάτι που τελικά νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να επανανοηματοδοτήσει και πάλι την τέχνη τους. Έχω στο μυαλό μου την κίνηση του Μαβίλη και την παρέμβαση που έκανε στο Εμπρός. Κάθε μας πράξη έχει πολιτικές προεκτάσεις, από το πόσα σκουπίδια παράγω, μέχρι το που παρκάρω, μέχρι το αν περνάω το κόκκινο. Αν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε, πρέπει να βρούμε το δρόμο που θα αναδύσουμε μέσα στη νέα πραγματικότητα. Όχι σαν θέατρο με τον μικρό κόσμο του, αλλά σαν κομμάτι αυτής της χώρας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα. Αυτό το φαινόμενο, δεν ξέρω, και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία γενικά στο θέατρο. Ο κόσμος ο οποίος προσπαθεί να βρει χορηγία γίνεται δύσκολα και νιώθουν οι άνθρωποι πραγματικά δυστυχείς. Ο στόχος είναι να μιλάμε στους νέους, οι οποίοι πειραματίζονται και οι οποίοι στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν δικαίωμα να έχουν μια υποστήριξη. Το θέατρο της πραγματικότητας στοχεύει στην αναζήτηση της αλήθειας. Αυτή η αναζήτηση καλεί συνδημιουργούς και θεατές να πάρουν θέση απέναντι στα ζητήματα που τίθενται κάτω από το νέο φως της παράστασης ως γεγονός αλλά και ως ερευνητική διαδικασία και έτσι να καλλιεργήσουν την πολιτική του συνείδηση. Ξέπνευσα μία αύρα πολύ φρέσκη απόψε, είναι πολύ έντονης δημιουργικότητας για την οποία είμαι γνώμων. Οι άνθρωποι που ζούσαν στο Μεσοπόλεμο δεν γνώριζαν ότι ζούσαν στο Μεσοπόλεμο. Και αυτό το πράγμα μου φαίνεται φοβερό για αυτό που ζούμε σήμερα. Το οποίο έχουμε τόσο ανάγκη κάπως να το καταγράψουμε, να μιλήσουμε γι' αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Μπορούμε ίσως να το δούμε και με ένα διάλογο με την ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι αυτονόητο πράγμα η πολιτική. Μιλάμε πολλές φορές και χρησιμοποιούμε τις λέξεις πολιτική, είναι μια διαδικασία με υποκείμενο χωρίς αντικείμενο. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η τέχνη, και επειδή μιλάμε και για πολιτική, η τέχνη μεταφέρει ένα μήνυμα σε έναν άνθρωπο και προσπαθεί να του πει κάτι, είτε αυτός έχει πίσω του μια καλύβα, είτε έχει ένα μέγαρο. Τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία να μην ψάχνετε για πάτρονες, αλλά να ανοιχτείτε στο κοινό το οποίο μπορεί να σας στηρίξει πολύ πιο γενναιόδωρα από ό,τι θα το κάνει το κράτος, ο θεσμός, ο φορέας, δεν ξέρω ποιος, που σίγουρα έμεσα ή άμεσα θα σας καπελώσει. Τι σημαίνει αντιδρώ σε κάτι, πώς αυτό το πράγμα με μολύνει ή με αναβαπτίζει, τι σημαίνει δρό πρωτογενός και όλα αυτά μέσα στο ιδεολογικό μήλο που ζούμε.